Μέχρι σήμερα το βράδυ έχουν προθεσμία οι περσινοί δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα η θέρμανση αν θέλουν να πληρωθούν έως και τις 10 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, να σημειωθεί πως παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στα ύψη. Είναι μουδιασμένος ο κόσμος, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μουδιασμένος. Δεν ξέρω. Άλλοι διαμαρτύρονται για τον ΕΜΦΙ, άλλοι διαμαρτύρονται για το. Αλλά μόνο διαμαρτύρονται για τη ΔΕΗ, ξέρω εγώ τι μου λένε εκεί πέρα. Είναι μεγάλη πτώση στην κατανάλωση των καυσίμων. Έχουμε μία διεθνή αποκλιμάκωση. Αυτό θα είναι πολύ καλό μήνυμα. Θα έρθει σε εμάς, αλλά πολύ αργότερα. Η τηλεόραση μιλάει πάντα για τιμές αργού πετρελαίου. Δεν μιλάει για τα δηληστήρια και τις δηληστηριακές τιμές της Ελλάδος. Οι καταναλωτές ακούνε πτώσεις και νομίζουν ότι αύριο το πρωί θα έρθουν και τα πρωτήρια θα είναι πεσμένα. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Εδώ έχουμε δύο μονοπωλιακούς ομίλους, δηληστήρια, τα οποία θα μας δώσουν την τιμή της πτώσης. Η αποκλιμάκωση είναι διεθνής, θα έχουμε πτώση, αλλά δεν ξέρουμε μη την προλάβει καινούργια άνοδος. Δηλαδή, αν είναι για 2-3 μέρες, μία εβδομάδα, φυσικά και δεν θα μας έρθει ποτέ αυτό εμάς το εμπόριο. Σε τι τιμές μιλούμε τώρα? Είμαστε 1 ευρώ το υγραέριο, στο 1,80 η αμόλυδης, εγώ λέω τα max, έτσι, τα maximum, και στο 1,55 τα πετρέλαια. Η καταναλωτική κίνηση είναι ιδιαίτερα μειωμένη, καθώς οι καταναλωτές λόγω και της ενεργειακής κρίσης και του κορονοϊού έχουν μειώσει τις μετακινήσεις τους. Έχει μειωθεί πάρα πολύ, φαίνεται αισθητά και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο σε σχέση με την περσινή χρονιά που εντάξει είχαμε και τον κορονοϊό. Εντάξει, να μην μιλήσω μόνο από την πλευρά την επιχειρηματική, τη δικιά μας που δεν, ας πούμε, δεν είχαμε καταναλώσει λόγω κορονοϊού. Εγώ μιλάω γενικά βλέποντας τον κόσμο και την κατάσταση. Δηλαδή, από τη μία πήραν 5 ευρώ αύξηση το μήνα οι υπάλληλοι και από την άλλη ανέβηκαν κάτι ρήτρες που με λένε εδώ στη ΔΕΗ, κάτι αυτά ξέρω εγώ. Και τα παιδιά είναι δυσανάλογα. Τώρα δεν ζει κάποιος με αυτούς τους μισθούς. Έχουμε πολύ μεγάλη ανεργία. Έχουμε μεγάλη άνοδο στον πληθωρισμό. Έχει ανέβει πάρα πολύ το καλάθι της νοικοκυράς. Και είδαμε αν θα συνεχιστεί αυτή η αύξηση στα υπόλοιπα καταναλωτικά αγαθά και μετά τον Ιανουάριο. Τέλος, μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θέρμανσης. Οι περσινοί δικαιούχοι, αν θέλουν να λάβουν προκαταβολή, μέχρι 10 Δεκεμβρίου. Όσοι τώρα δεν το πράξουν, θα έχουν ακόμη μια ευκαιρία για να πληρωθούν στην προκαταβολή εντός του επόμενου μήνα. Η προθεσμία αυτή εκπνέει στις 15 Δεκεμβρίου και αφορά και τους νέους δικαιούχους. Αυτούς δηλαδή που φέτος θα λάβουν επίδομα για πρώτη φορά, είτε λόγω της διεύρυνσης των κριτηρίων περιουσιακών εισοδημάτων, είτε λόγω του ότι στους δικαιούχους θα περιληφθούν και εκείνοι που χρησιμοποιούν ασκάφη ύλη, άλλες κατηγορίες όπως το φυσικό αέριο.